Φτάσαμε το 2022 στην ίδια πλατεία και διεθνικούμε τα ίδια πράγματα. Απλά, γιατί ζητάμε αξιοπρέπεια, δεν ζητάμε τίποτα παραπάνω. Ζητάμε, όσοι ερχόμαστε εδώ να πηγαίνουμε στα σπίτια μας, τα μέτρα ασφαλείας, ενώ είχαμε φτάσει σε ένα καλό σημείο, τώρα λόγω της προόδου του έργου θέλουν να τελειώσουν, έχουν συμβιβαστεί. Αρχίζουμε πάλι τα ίδια προβλήματα, ελλειπής φωτισμός. Μπαίνεις μέσα εργοτάξια και δεν βλέπεις τίποτα. Τα παιδιά δουλεύουν με κινητά. Οι κρυώματα, σκαλωσιές, να μην πω καμιά κουβέντα, έτσι. Δεν έχουν ούτε την ευτυχία να βάλουν το καρτί, να βάλουν την υπογραφή τους, γιατί φοβούνται. Προχθές πήγα στο Πανεπιστήμιο και είδα μια σκαλωσιά 30 μέτρα. 30 μέτρα. Με τροφούς κάτω, ούτε ασφαλιστή. Πώς δουλεύει, βάζουν μια σκάλα και ανεβαίνω. Λοιπόν, υποστελέχωση. Φωνάζουμε τόσο καιρό για τους ηλεκτρολόγους, για τους υδραυλικούς, έχουμε δύο υδραυλικούς για όλο το έργο. Προχθές έπεσε η ασφάλεια στο βαθάρι και φοβόμαστε να, τι να κάνουμε, λέγαμε, έτσι. Ήρθε ένας ηλεκτρολόγος και τη σήκωσε, δηλαδή, ευτυχώς δεν έπιασε ηλεκτρολόγους.